Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Μάλιστα. Για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι φυσικά. Απάντηση Επιτρόπου Κατάινεν σε ερώτηση που απίφθηνα. Τα μνημόνια δεν υπόκεινται στο ενωσιακό δίκαιο και υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να γίνει επίκληση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος. Λαμπρά. Είναι προσβολή, κύριε Επίτροπε, για το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας οι κατάφορες και προκλητικές παραβιάσεις που συντελούνται με την ανοχή μας στην Ελλάδα. Αλλά αγνοήστε για μια στιγμή ότι είμαι Ελληνίδα και μιλώ για την πατρίδα μου. Πέστε μου, ποιο, έστω ένα, από τα βασικότερα των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουμε πετύχει σαν Ευρώπη να είναι οικουμενικό, απαραβίαστο και διαπραγμάτευτο. Το δικαίωμα στην εργασία, μετρήστε ανέργους. Η προστασία των παιδιών, μετρήστε υποσυτιζόμενα και αποκλεισμένα από τη βασική μόρφωση. Η προστασία της υγείας, μετρήστε αποκλεισμένους από τα φάρμακα και την περίθλιψη. Παράπλευρες απώλειες, στο όνομα ποιου οράματος, ποιων στόχων και ποιας Ευρώπης τελικά, κύριε Επίτροπε. Thank you, Mr. Epitideos. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να προσπαθήσει να εξαλείψει την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η πατρίδα μου η Ελλάδα,